που, με την, η οποία. Μία από τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην εκδρομή και ενεπλάκησαν στο επεισόδιο και ήθελε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Γιατί όπως μας εξηγούσε στο τηλέφωνο νωρίτερα, Τατιάνα, δεν υποκινήθηκαν από εκείνους τα επεισόδια όπως αναφέρθηκε στην, στην ανακοίνωση. Και ήθελε... Βασίλη μου, επειδή είναι στο τηλέφωνο, ναι, για να μην, μην επαναλάβουμε την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Επικοινωνήσατε με την εκπομπή καθώς προβάλαμε αυτή την είδηση, ναι, και θέλετε να κάνετε κάποιες διευκρινήσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω, εγώ δεν άκουσα την εκπομπή. Πληροφορήθηκα όμως από φίλες και φίλους που ακούσαν τα γεγονότα και κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως παρουσιάστηκαν από την εκπομπή σας, όχι γιατί εξαιτίας σας, αλλά εξαιτίας των πληροφοριών που σας δώσαν από το ξενοδοχείο. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε διευκρινήσεις, διότι οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου μας κατηγορούσαν τους μαθητές μας. Κατηγορούσαν ότι εμείς φταίγαμε για κάποια πράγματα, οπότε στην διαδικασία να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποια γεγονότα έγινε το όλο γεγονός, το περιστατικό. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν κατηγορήσαμε εμείς για την αδιαθεσία των μαθητών το ξενοδοχείο. Θα μπορούσε να είναι το πιο απλό, μια αλλίωση, διότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία νιώθουν πολύ έντονα το αίσθημα της φιλίας, είναι σαν αδέρφια, πίνουν ακόμη και από το ίδιο μπουκάλι νερό. Δεν κατηγορήσαμε, η κατάσταση θεωρήσαμε ότι ήταν ελεγχόμενη και μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη δική μας βοήθεια, με τα αντιπηρετικά μας, σε συνεννόηση με τους γιατρούς που είχαμε από την Κρήτη. Ζητήσαμε βέβαια γιατρό. Δεν μας βοηθήσανε και υπήρχε μια έλλειψη ευαισθησίας για ό,τι περνούσαν τα παιδιά. Και εμείς όμως εστιάσαμε στο ότι δεν υπήρχε καθαριότητα. Τα παιδιά κάνανε κάποιο μερατό. Είχαν μια διαθεσία. Ήταν μετά από ένα ταξίδι από απογορευτικό, με μποφόρ, πολλά ταξιδέψανε. Ξέρετε, σε αυτές τις δρομές προσπαθούμε να δίνουμε τα παιδιά όσο περισσότερα πράγματα. Οπότε και το πρόγραμμα ήταν κουραστικό. Ήρθαμε μετά από το ταξίδι, πήγαν εκπαιδευτική επίσκεψη. Στη συνέχεια ξανά μια εκπαιδευτική επίσκεψη. Την επόμενη μέρα το πρωί άρχισαν τα συμπτώματα. Και θέλω να διαψεύσω, γιατί με πληροφόρησαν, πως ακούστηκε ότι είχαν πιει αλκοόλ. Πρωί-πρωί τα παιδιά να πιούνε αλκοόλ, όχι. Το πρωινό τους πήρανε και είχαμε, μετά από το πρωινό που φύγαμε, είχαμε τα πρώτα κρούσματα στο λεωφορείο και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Άρα λοιπόν αυτό που λέει το ξενοδοχείο ότι ήπιαν αλκοόλ δεν υφίσταται σε καμία των περιπτώσεων. Πρώτη και καλύτερο το ότι εμείς σε αυτές τις εκδρομές εποπτεύουμε να μην γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό... Να πω κάτι ακόμη. Ότι εμείς ακυρώσαμε και βραδινή έξοδο που είχαμε, διότι η κατάσταση των παιδιών δεν το επέτρεπε. Και τα παιδιά τα οποία ήταν άρρωστα, εννοείται ότι ήταν υπό την επίβλεψή μας και τα αντιπηρετικά μας και τα αντιεμετικά μας. Τα υπόλοιπα παιδιά μας βοηθούσαν σε όλη αυτή την νοσηλεία και μπορώ να πω ότι ενισχύθηκε έτσι και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Μάλιστα. Τα παιδιά λοιπόν βοηθήσανε, οπότε κάθε άλλο παρά αλκοόλ πίνανε. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε και παρέμβαση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο αστυνομικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, για το περιστατικό που συνέβη με τον κύριο Στέλιο Διονυσίου πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα ο κύριος Διονυσίου να συλληφθεί και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων. Καλησπέρα σας, κύριε Καλιακμάνη. Καλησπέρα, καλησπέρα, κυρία Στεφανή. Βλέπετε ότι δεν έχουν τέλος τα επεισόδια με τους άντρες της τροχέας. Είναι καλά ο συνάδελφός σας? Είναι καλά, ευτυχώς. Αυτό, η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι χτύπησε ελαφρά στο χέρι, τον χτύπησε ο κύριος Διονυσίου με τον καθρέφτη το αυτοκίνητο του. Μάλιστα. Γιατί ήθελε επιμόνως να κόψει την κορδέλα και να περάσει τη Βασιλή Σοφία, ενώ είχαν κοπεί και τα δύο ρεύματα λόγω των μέτρων για τον Ισραηλινό πρόεδρο. Ο κύριος Διονυσίου διακληκτίστηκε εκεί με τους άντρες τροχές, έκοψε την κορδέλα. Πέρασε γρήγορα
από το σημείο που ήταν οι αστυνομικοί που προσπαθούσαν να τον σταματήσουν και χτύπησε τον αστυνομικό στο χέρι. Και από ό,τι γνωρίζω, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι. Και μάλιστα. Γίνεται δικογραφία, προφανώς για απίθεια και αντίσταση. Μάλιστα. Κύριε Καλιακμάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα.